Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Βαρούχας, αντιπρόεδρος της Νόδα Ηρακλείου και αναπληρωτής γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής κίνησης 375 του κυρίου Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κύριε Βαρούχα, διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο και θα ήθελα να ακούσουν και οι τηλεθεατές τις σκέψεις σας. Εξηγήστε μας την χωροταξική ανασυγκρότηση του Δήμου και την περιβαλλοντολογική ασφάλεια. Η χωροταξική αναγέννηση του Δήμου μπορεί να γίνει με πεζοδρομήσεις, μπορεί να γίνει με ενίσχυση των υπάρχοντων υποδομών και εξυγχρονισμό των υφιστάμενων. Θα γίνουν νέες υποδομές οι οποίες θα έχουν σαν στόχο ο πολίτης να έχει μια καθημερινή ποιοτική ζωή που δεν θα αποτελεί τροχοπέδι στην καθημερινότητά του. Δίνουμε βάση γιατί θεωρούμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητα του πολίτη το χωροταξικό και το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε στο Ηράκλειο, απλώς την τελευταία πενταετία έχει επιδεινωθεί περισσότερο. Οπότε θα δώσουμε βάση στο σχέδιο αυτό και θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των δημοτών μας. Ένα άλλο θέμα που έχετε θίξει είναι οι δράσεις που αφορούν το ιστορικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου και το παραλιακό μέτωπο. Να τις ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Να τονίσω εδώ ότι το παραλιακό μέτωπο έχει πάρει την σημερινή μορφή του επί δημαρχίας του κυρίου Κουράκη. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε όλα αυτά τα οποία είναι αισθητικά καλά, να προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε. Το παραλιακό μέτωπο πρέπει να ενισχυθεί. Δικαιούμαστε σαν Ηρακλειώτες και σαν πολίτες του νησιού να έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο θα είναι αντάξιο ενός νησιού, να αισθανόμαστε κι εμείς ότι είμαστε κάτοικοι ενός εξυγχρονισμένου νησιού και μέσα σε αυτές τις προτάσεις θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ο Δήμος Ηρακλείου, λόγω και των τειχών που περικλείουν την παλιά πόλη, έχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχουν προτάσεις στο συρτάρι σας για την ανακούφιση των κατοίκων από την καθημερινή ταλαιπωρία? Βεβαίως, το κυκλοφοριακό είναι κάτι που είναι δυστυχώς η αρνητική καθημερινότητα των δημοτών του Ηρακλείου. Οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες με τη δημιουργία ποδηλατόδρομων, με τη δημιουργία διευκόλυσης μετακίνησης με μέσω μαζικής μεταφοράς. Θα προσπαθήσουμε να αλαφρύνουμε τον κύκλο με σωστό κυκλοφοριακό προγραμματισμό ώστε να μπορούν τις κατάλληλες ώρες και στα κατάλληλα σημεία να μπορούν να κυκλοφορούν τα αμάξια και τις κατάλληλες ώρες να μπορούν να κυκλοφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να μπορέσει το κέντρο να ανασάνει και να μπορέσουν και οι πολίτες να ανασάνουν από το χρονοβόρο αυτό πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Σε μία έρευνα της κοινής γνώμης που έγινε πριν λίγες ημέρες στο Ηράκλειο, όσο και να σας φανεί παράξενο, πρώτο πρόβλημα καταγράφηκε η απαράδεκτη κατάσταση των δρόμων με τις κακοτεχνίες και τις λακκούβες. Υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα? Δυστυχώς, άλλο ένα πρόβλημα πέραν του κυκλοφοριακού είναι οι κακοτεχνίες των δρόμων. Είναι καθημερινό φαινόμενο των δημοτών του Ηρακλείου να αντιμετωπίζουν κακοτεχνίες στους δρόμους, να αντιμετωπίζουν λακκούβες. Ίσως είμαστε και η πρώτη πόλη που χρειάζεται οι δημότες να επισκέπτονται συνεργεία αυτοκινήτων για να αλλάζουν συνέχεια αμορτισέρ και λάστιχα στα αυτοκίνητά τους. Μπορεί να ακούγεται αστείο. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα προσπαθήσουμε στο μεγαλύτερο μέρος και στη συνέχεια σε όλο το δίκτυο να έχουμε δρόμους οι οποίοι δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Θα επιβλέπουμε ώστε να γίνονται σωστά όλες οι εργασίες και όχι μετά από ένα ή δύο χρόνια να βλέπουμε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τώρα. Θα γίνει συντονισμένα. Ό,τι μέτωπο ανοίγει πρέπει να κλείνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες της πόλης. Οπότε θεωρούμε ότι αν αναλάβουμε με το καλό και με τη δύναμη του κόσμου την δημαρχία την επόμενη μέρα
θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στους πολίτες δρόμους οι οποίοι δεν θα τους δημιουργούν προβλήματα. Ποια είναι τα σύν του Γιάννη Κουράκη σε σχέση με τους υπόλοιπους 8 διεκδικητές του Δήμου Ηρακλείου? Τα σύν του Γιάννη Κουράκη είναι απλά και εύκολα. Ο Γιάννης Κουράκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει, έχει αποδείξει έργο στο Ηράκλειο. 12 χρόνια βοήθησε ώστε το Ηράκλειο να έχει μια άλλη οπτική γωνία. Είναι ο δήμαρχος της ευρείας συνεργασίας, είναι ένας δήμαρχος που ενώνει πολιτικές δυνάμεις, είναι ένας δήμαρχος ο οποίος μπορεί να κάνει το Ηράκλειο το διαμάντι της Μεσογείου, μπορεί να αποδεδειγμένα να κάνει πράγματα, οπότε θεωρώ ότι με την εμπειρία του μπορεί να κάνει όλα αυτά που οι υπόλοιποι συνυποψήφοι του δυστυχώς δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν. Κύριε Βαρούχα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.